Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Μια πολύ power εκπομπή. Τώρα δεν θέλω να πάρω και ποζάρισμα για να τρομάξουν οι τηλεθεατές μου και από το να έχω τηλεθέαση δεν θα έχω τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι σήμερα έχω πολύ ιδιαίτερη εκπομπή και όταν μου λείπει η Εύη Χυλά, καταλαβαίνεις ότι ένα αντρόγενο, όταν είναι και οι δύο άρρωστοι, πρέπει ο άντρας του σπιτιού να πάει να φέρει τα χρήματα στο σπίτι και η γυναίκα να κάτσει σπίτι. Θα μου πεις ότι εγώ μπορώ να αλλάξω τα δεδομένα. Αλλά τι να κάνω που κι εσείς θέλετε να είμαι εδώ. Πρέπει δηλαδή να επιλέξω γυναίκα ή τηλεόραση. Και εγώ επιλέγω τηλεόραση. Κλασικά. Λοιπόν, γιατί η γυναίκα μπορεί να σε καταστρέψει τηλεόραση, όμως όχι. Αλλά θα ξεκινήσω με πολύ power θέμα και με το οποίο και θα κλείσω. Ενδιάμεσα λίγο για να ξεκουράσω και τους καλεσμένους μου και τη συνεργάτηδά μου, θα σε εξηγήσω τι και πώς. Θα πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που έχουμε ετοιμάσει με την αγαπημένη Εύη Χυλά. Έτσι λίγο για να έχουμε πλούσιο το ρεπερτόριο, το τηλεοπτικό και για σήμερα σε αυτό το καθημερινό μαγκαζίνο που λέγεται Μη μου πεις. Πάρα πολύ είναι ο κόσμος που τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει έτσι την αγάπη του και όλο του το ένθερμο συνέστημα, το αθλητικό συνέστημα στην πυγμαχία, στο kickboxing, στο box και γενικότερα σε όλα αυτά τα μαχητικά αθλήματα. Ίσως γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν πάμε σε ένα μαχητικό άθλημα για να μάθουμε να χτυπήσουμε στον δρόμο αν πειράξουν την αγαπημένη μας ή εν πάση περιπτώσει να μάθουμε πώς θα το παίζουμε μάγκες, γιατί ο μάγκας είναι στην ψυχή και είναι και στο λόγο. Δεν πάει να πει πάντοτε ότι όλοι αυτοί που χτυπάνε είναι μάγκες, αλλά ούτε και το αντίθετο, ότι αυτοί που δεν χτυπάνε δεν έχουν μεγάλη μαγιά μέσα τους. Άλλωστε, σαν άνθρωπος της νύχτας, θα σας πω ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι της νύχτας λένε ότι μαγιά δεν είναι να μπεις σε έναν καυγά και να τον κάνεις τόσο, μαγιά είναι να αποτρέψεις έναν καυγά με πολύ ωραίο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως, το αθλητικό μας συνέστημα για τα μαχητικά αθλήματα τα τελευταία δύο χρόνια και τον τελευταίο χρόνο με τη συνεργάτητά μας Μαρία Πανταζή έχει γίνει πάρα πολύ έντονο και οι τηλεθεατές μας θέλουν ολοένα και περισσότερο να μαθαίνουν για αγαπημένα πρόσωπα, πρόσωπα που τα ξέρανε, που τα βλέπανε μόνο σε μεγάλες εκδηλώσεις, που τα βλέπουν μέσα από τεράστια βίντεο στο YouTube, από μεγάλες διακρίσεις, αλλά που δεν ξέρουν για την καθημερινότητά τους ή που θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτούς. Και νομίζω ότι η εκπομπή μας τίνει να γίνει ίσως και το μοναδικό τηλεοπτικό μαγκαζίνο μαχητικών αθλημάτων. Έτσι είναι Μαρία Πανταζή και ο Παύλος Παΐσιος, ένας πολύ αγαπημένος δικός μου φίλος αλλά και αθλητής, που τον είχαμε και πέρσι αποκλειστικά μια πολύ ωραία συνέντευξη και φέτος βέβαια θα το κάνουμε μαζί αυτό το έργο. Αθλητής και μετά θα τα πούμε Μαρία και πρωταθλητής και με μεγάλες διακρίσεις στην πυγμαχία, αλλά τώρα τελευταία ασχολείσαι και με το box. Θα τα πούμε και αυτά. Εντάξει. Τι κάνετε και οι δύο. Γεια σου, Αλεξάνδρου Πετρίδη. Καλά είστε. Αυτή η προλογή σου είναι φοβερή. Με ναι, εγώ ξεκινάω. Ιδιαίτερα. Απλά κάποια στιγμή λέω μέσα μου, μήπως πρέπει και να σταματήσεις. Μπράβο. Ναι. Αλλά τα λες ωραία. Αλλά θέλω να πω αυτά που αισθάνομαι, ρε παιδί μου. Άποψη μου που τα λέω ωραία. Ναι, καλά, δεν τα γράφω. Παύλο, τι κάνεις. Καλησπέρα, μια χαρά. Έλειπες, ήταν να το έχουμε κάνει τη συνέντευξη αυτή και πολύ πιο πριν, αλλά ήσουν και στη Φιλανδία. Ναι. Καλά, δεν μιλάω για σένα. Για να σε βρούμε κάθε εβδομάδα για το θέμα, πρέπει να ψάχνω καλύτερα να βρω τον πρωθυπουργό, τον παλιό αυτόν που έχει φύγει, τον Μητσοτάκη. Θα έρθει πιο γρήγορα παρά εσύ. Αλλά τρέχει και εσύ και αυτό. Θα σε πάρω μαζί μου στα ταξίδια. Θα αρχίσω να σε παίρνω μαζί μου. Νομίζω. Ωραία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι έγινε στη Φιλανδία. Φιλανδία είχα ένα φίλο, ο οποίο ασχολιόταν με την πυγμαχία εκεί. Με έδειξε στον προπονητή του. Πήγα εκεί, με δοκιμάσανε 15 μέρες, με βάλανε να παίξω με τον πρωταθλητή τη CBU. Έχει με πάρει... δοκιμάσανε, με σαπίσανε στο ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό σημαίνει δοκιμήσει εσά. Μα τι νομίζω ότι σημαίνει. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Εντάξει, συνέχεια, αυτό την παλεύει. Αντέχει το αγοράκι. Άρα α του δώσουμε μια ευκαιρία. Όλα καλά, του άρεσα, μου φτιάξαν τα χαρτιά, έφτιαξα επαγγελματική άδεια πυγμάχου που δεν έχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και τώρα περιμένουμε για κάποιο παιχνίδι εκεί. Όπου θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, φαντάζομαι, ναι, 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 στη Φιλανδία. Ωραία, εγώ και η Μαρία Παντέ θέλουμε να έρθουμε από κάτω για να φωνάζουμε Ελλάδα, Greece και Hello Greece κτλ. Ωραία. Εντάξει, εννοείται. Πάμε λίγο να ξετυλίξουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο αθλητικό πνεύμα, αλλά και άνθρωπο που λέγεται Παύλος Παΐσιος. Και πάμε λίγο στον κόσμο και με την βοήθεια της Μαρίας που είναι πιο εξειδικευμένη. Εγώ θα κάνω την πρώτη ερώτηση και θα πω πότε ο Παύλος, ως ένα παιδί του σχολείου, καταλαβαίνει ότι ενώ άλλοι πάνε στην μπάλα, ενώ άλλοι πάνε στο στίβο ή δεν πάνε πουθενά, πάνε για να κάνουν, να πιούν τον καφέ τους στην καφετέρια στην Πλατεία Ελευθερίας, εσύ αποφασίζεις να μπεις σε αυτόν τον δρόμο και πώς ήταν η αρχική σου σκέψη. Μήπως τον πήγε ο μπαμπάς του. Δεν ξέρω, έχει διαβάσει. Δεν ξέρω. Ο Παύλος γνωστός αθλητής είναι. Εγώ κάνω, δεν ξέρω τίποτα. Μόνο ότι είναι φίλος μου, τίποτα άλλο. Εντάξει. Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρός να μ' αρέσει ο αθλητισμός. Ο μόνος τρόπος για να κάτσω ήρεμο στο σπίτι ήταν να βλέπω τον πατέρα μου να παίζει box. Α, που μάλιστα. Τον έβαζε η μητέρα μου. Αργότερα, στην ηλικία 13-14 χρονών,
Είχα δοκιμάσει καλά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball, καράτε, αρκετά αθλήματα, αλλά δεν μου έκανε την αίσθηση να ασχοληθώ. Πήγαμε στον Ολυμπιακό με τον πατέρα μου, με τον κύριο Κωνσταρέλο τότε, το δάσκαλό του. Παρατήρησα όλη την προπόνηση και είδα ότι αυτό είναι για μένα. Και έτσι Τι ήταν ξεκίνησα. Αυτό που σε μάγεψε, που λες είδα ότι αυτό ήταν για μένα. Ίσως επειδή έβλεπα τον πατέρα μου από πολύ μικρός, η ένταση του αγώνα, το θέαμα, πιστεύω ότι είναι το μικρόβιο. Για μένα ήταν... Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Με τον μπαμπά σου κάνεις προπόνηση, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει κάποιο διάστημα προπόνηση. Πώς ένιωθες που αυτός είναι πατέρας σου, δηλαδή σίγουρα το σέβεσαι σαν πατέρα και είναι τελείως διαφορετική η σχέση που έχουμε με τους προπονητές και τελείως διαφορετική η σχέση που έχουμε με την οικογένεια. Σου είναι πιο εύκολο να κάνεις προπόνηση με τον πατέρα σου ή με κάποιον άλλο προπονητή? Με τον πατέρα μου ήταν μια σχέση τυπική. Δηλαδή, δάσκαλος και μαθητής. Ήμασταν μαζί και στη δουλειά την πρωινή και εκεί ήταν ο μάστορας, εγώ ήμουν ο βοηθός. Οπότε το μπόρεσα και το υιοθέτησα αυτό το πράγμα. Μπόρεσες και τα πάντρεψες αυτά τα δύο πράγματα. Δεν υπήρχε. Ναι. Με τον πατέρα σου, σε ποιους αγώνες έχουμε δει? Με τον πατέρα μου έχω παίξει. Με τον πατέρα μου προπονήμουν για να παίξω τα ερασιτεχνικά στο box. Το οποίο έχεις και πόσους αγώνες? Το οποίο έχω 50 αγώνες. Είχαμε παίξει και είχαμε πάρει και πρωτιές. Αρκετές πρωτιές. Μετά παίξαμε μαζί για ένα παιχνίδι επαγγελματικό. Το πρώτο μου επαγγελματικό ήταν η γωνία μου. Ένιωθες καλά, ένιωθες οικεία, ένιωθες. Γιατί είναι μια διαφορετική σχέση που έχουμε με τους προπονητές. Σίγουρα, αυτός σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Εγώ θα ήταν λίγο περίεργο. Καλά, εμένα με το ζόρι έρχονται σε αγώνες οι γονείς μου. Ναι, και σχέση καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μα αυτό είναι το περίμενα από σένα. Μα είναι αυτό δυνατόν. Δεν το περίμενα από να σένα. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν έχει μία γυναίκα τόσο κούκλα και τόσο ωραία γυναίκα, λες πώς θα δω το παιδί μου να τρώει μπουνιές ή να δίνει μπουνιές. Τώρα στον άντρα είναι διαφορετικά στη γυναίκα η μαμά ή ο μπαμπάς. Έχει μία ψύχωση. Εγώ δηλαδή την κόρη μου, το μόνο που θα θέλω να την βλέπω είναι να βάζει βλεφαρίδες, να βγάζει βλεφαρίδες. Θα μ' αρέσει να την βλέπω και πάνω στο ρίγκ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τη δώσει. Άμα τη φάει, θα ρίγκ πάνω και θα την ξεπαλιάσω. Πες μου, πάνω στο ρίγκ τι θες, παρουσιάστρια, ρίγκελ. Ναι, και αυτή που βγάζει το. Τις ζώνες θα... Που φοράει αυτά τα τίποτα. Αυτό θα την ήθελα. Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου. Είπες για τον μπαμπά και εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Πάρα πολλοί αθλητές και φίλοι μου έχουν πει ότι όποιος και να είναι από κάτω, φίλος, αδελφός, ξάδελφος ή ακόμα και να έχεις βρεθεί και με συναθλητή και να είστε αντίπαλοι για έναν αγώνα. Όταν ανεβαίνετε πάνω στο ring, δεν είπα ότι γίνεστε χτύ και λες σε φάω, σε σκοτώσω, αλλά έχετε ένα άλλο συνέστημα. Ναι, το λες, αλλά δεν το πιστεύεις με την έννοια την εχθρική. Ένας από τους δύο θα μείνει εκεί πάνω. Ένας από τους δύο θα μείνει, αλλά μετά όμως αγκαλιάζεται και αυτό σημαίνει το αθλητικό συνέστημα. Όταν αυτός λοιπόν είναι ο μπαμπάς και είσαι στην προπόνηση, επειδή είσαι ο γιος του και εσένα είναι ο μπαμπάς και πρέπει να του τις ρίξεις με δύναμη να βγάλεις όλη αυτή την ένταση. Σκέφτεσαι ότι μωρέ τώρα θα χτυπήσει τον πατέρα μου ή εκείνη ώρα ο πατέρας δεν υπάρχει και υπάρχει ένας σάκος? Εκείνη την ώρα ο πατέρας μου δεν υπάρχει. Τον βλέπω σαν αντίπαλο, από τη στιγμή που φοράμε και δύο γάντια και κάνουμε προπόνηση μαζί. Όπως και εκείνος, δεν με βλέπει σαν παιδί του. Τις έχεις φάει δηλαδή, Μπορείς σαν παιδί να μην τις έχεις φάει από τον μπαμπά, που λέμε ότι ο μπαμπάς μου δεν με έχει βαρέσει ποτέ. Λίδες, τον αλλά τις έχεις φάει όμως εμέσως. Του έχει φύγει το άχτι. Ναι, ναι, με το γάντι τον βάρεσε ο μπαμπάς. Σαν παιδί. Να σε ρωτήσω κάτι, Παύλο. Πες μου λιγάκι, έχεις παίξει 4 επαγγελματικά παιχνίδια. Σε είχαμε δει στο Ίμπο. Θα ήθελες να μου πεις την εμπειρία σου γι' αυτό. Στο πρώτο ύμπο που έπαιξε ήταν στα main event. Θέλω να κάνω συγγνώμη, σε διακόπτω για τους τηλεθεατές μας, γιατί θέλω να μαθαίνουν τα πάντα. Όταν λέμε στο ύμπο. Το ύμπο είναι μια επαγγελματική διοργάνωση, κυρίως πυγμαχίας. Παίζουν πυγμάχοι εκεί. Παίζουν διαλεγμένοι, καλοί πυγμάχοι. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι. Γίνεται πιο συχνά, 2-3 φορές το χρόνο σίγουρα. Και ήταν η πρώτη σου εμπειρία ως συγκεκριμένος αγώνας. Επαγγελματικά. Το πρώτο παιχνίδι επαγγελματικά το είχα παίξει στο Σκόρπιον. Κέρδισα. Μετά μας κάνανε πρόταση για το Κίμπο. Μετά από 2 μήνες έπαιξα τετράγυρο main event. Έπαιξα και εκεί όλα καλά. Και μετά στο Ίμπο έπαιξα με τον Νίκο το Χίσεν. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάρα πολύ, καλά. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Main event και αυτό της βραδιάς. Κερδίσαμε και εκεί. Όλα καλά. Μ' αρέσει γιατί τον ακούω. Το έχει πει μέχρι τώρα 4 φορές και λέει κερδίσαμε και εκεί. Βέβαια, δεν έχω ακούσει ποτέ να πει ομάδα. Κέρδισα. Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ομάδα. Γιατί θεωρεί ότι όλοι μαζί κερδίσανε. Βέβαια. Γιατί στην προπόνηση δρώνει και ο προπονητής. Όταν έχει κάποιο χορηγό, κάποιο φυσικό θεραπευτή, όλοι αυτοί δεν προσπαθούν. Θέλω να ρωτήσω κάτι και τον Παύλο, που είναι ο κεντρικός μας καλεσμένος, αλλά μετά και να μου πεις και την άποψή σου. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία μαεστρία, έχει ένα ταλέντο, όπως έχει ο Παύλος, όπως έχεις εσύ. Και έχετε έναν καλό προπονητή. Κάποια στιγμή όμως,
με αυτό το προπονητή κάπου δεν τα βρίσκεται. Κάπου δεν κολλάτε. Για μένα πολύ σπάνιο. Ναι. Και το διαλύει. Έχω αλλάξει πολλού. Θεωρεί μόνο σου ότι μπορεί να βρει τον προπονητή που σου κάνει ή θεωρεί ότι είσαι δημιούργημα του προπονητή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την ερώτησή μου. Ναι. Εγώ δηλαδή δεν είχα ποτέ. Να σα πω πάνω. Δεν είχα ποτέ έναν καθηγητή στην τηλεόραση. Εγώ μπήκα, ξεκίνησα μόνο μου και μέχρι σήμερα είμαι μόνο μου. Αυτό. Άρα, όποιον και να έχω απέναντί μου, μπορώ να τον. Αν το θέλει να τον παλέψω και χωρί κανένα άγχο. Ναι. Εσύ, αν φύγει ο προπονητή που σε έχει μάθει 10 χρόνια, 5 χρόνια και έρθει ένα άλλο, μπορεί εύκολα να τον κάνει δικό σου, να σε κάνει δικό του ή πιστεύει ότι κάθε άνθρωπο ταιριάζει με πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου για να του βγάλει την προσωπικότητα. Εγώ πιστεύω ότι με τον πατέρα μου με έφτιαξε όπως έπρεπε να με φτιάξει. Από εκείνη τη στιγμή ήρθε μία φορά να δει την προπόνηση του δάσκαλου μου, του Νίκου του Κυδάκου, στο Golden Corner. Όπου βρίσκεσαι και αυτό τον καιρό εκεί, να το πούμε. Εκεί βρίσκομαι τα τελευταία 3 χρόνια. Άμα θέλετε να προπονηθείτε με τον Παύλο, μπορείτε να πάτε στον κύριο Κυδάκο. Βεβαίως. Να προπονηθείτε εκεί. Πιστεύω ότι τα βρήκα πάρα πολύ καλά με τον Νίκο. Είμαστε πλέον φίλοι. Κάνουμε παρέα και εκτός προπονήσεων. Σημαντικό. Και είναι αυτό που λέμε, ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβονται πολλοί. Είναι ο προπονητής, είναι τα υπόλοιπα παιδιά που μπορούν να σε βοηθάνε στην προετοιμασία σου, οι χορηγίες, που σε βοηθάνε σίγουρα σε κάθε σου αγώνα. Πιστεύω ότι αν πήγαινα κάπου αλλού δεν θα τα βρίσκα τόσο καλά όσο τα βρίσκω με τον Νίκο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαι καλυμμένος από την προπόνηση που κάνει, προσέχει τα παιδιά, διοργανώσει συνέχεια, πολύ ωραίες προπονήσεις. Εντατικά, οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να κοιτάξω για κάτι άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ έχω ένα προπονητή στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια, το ξέρεις. Σαφώς. Στην Ελλάδα έχω αλλάξει πάρα πολλούς. Το παραδέχομαι. Αυτό γιατί είσαι εσύ περίεργη, γιατί δεν βρίσκεις να ενώσεις τα χνότα σου. Στην αρχή πήγαινα σε μια σχολή. Έφυγε αυτός ο προπονητής. Πήγε αλλού. Ήρθε ένας άλλος. Μετά έφυγα εγώ από αυτή τη σχολή, πήγα κάπου αλλού. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αλλάζεις ή. Να μην αλλάζεις, να παίρνεις και στοιχεία από άλλους, να πηγαίνεις να βλέπεις και άλλα πράγματα για να εξελίσσεσαι. Δεν σου είπα, μπορεί να έχω εσένα προπονητή επί χρόνια. Καλό, αλλά να πάρω και κάτι από έναν άλλο. Να πας και πέντε προπονήσεις με τον Παύλο να δεις. Ναι, και ας να έρθεις και εσύ μαζί μου. Καταλαβες. Παιδιά, για το επάγγελμά σου, Παύλο, για το επάγγελμά σου. Το επάγγελμά σου. Δεν μπορώ να το πω το επάγγελμά σου, γιατί αυτό είναι αγάπη. Δεν το θεωρώ επάγγελμα. Εγώ, άσχετα που παίζετε επαγγελματικά παιχνίδια, αυτό είναι ότι παίζετε παιχνίδια οργανωμένα και σωστά. Αλλά δεν το θεωρώ επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορώ κάποιον να πω, γεια σου, τι επάγγελμα κάνεις και να μου πεις είμαι πυγμάχος. Δεν ξέρω, μου κολλάει λίγο άσχημα αυτό το πράγμα. Ε? Δεν είναι λίγο άσχημα. Κάποιοι το λένε, γι' αυτό το λέω. Για να δεις, κάποιοι είναι επαγγελματίες και πληρώνονται μέσα από αυτό. Πληρώνονται, αλλά πάλι δεν μπορείς να το πεις επάγγελμα. Δεν ξέρω αν θέλεις να καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι κάτι που το κάνεις με αγάπη, πληρώνεσαι, είναι η ζωή σου, είναι αυτό που κάνεις αυτά τα χρόνια και βγάζεις χρήματα. Αλλά δεν το λέω επάγγελμα. Επάγγελμα να πεις τι επάγγελμα είσαι, είμαι φούρναρης, είμαι ταξιτζής, είμαι γιατρός. Κατάλαβες. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είσαι ένα νέο παιδί με σημαντικές νίκες και σταθμούς. Ας πούμε που το ένας ανέβαζε 5 σκαλοπάτια, 10 και έτσι έφτασες για να χτίσεις αυτό που έχεις χτίσει μέχρι σήμερα. Και που πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή. Από εκεί και μετά όμως υπήρξαν στιγμές που πιστεύεις ότι για όλο αυτό που περνάτε, η ταλαιπωρία, η προσωπική ταλαιπωρία, τα προσωπικά θέλω σας που κάποια στιγμή τα φυλακίζετε για τους αγώνες ή για τις προπονήσεις κτλ. Στην Ελλάδα, ας στο εξωτερικό, όλο αυτό ανταμείβεται όπως θα έπρεπε. Ο Παύλος ο Παΐσιος που έχει στραπατσαριστεί, έχει κόψει το φρύδι του, έχει σπάσει, έχει ξανασυνέλθει. Για όλο αυτό έχει ανταμυφθεί, για όλο αυτό που έχει περάσει σαν νέο παιδί, για να είναι πάνω στα ρινγκ και να παίζει και να χτυπάει και να χτυπιέται. Πιστεύω ότι δεν περιμένεις κάποια ανταμοιβή θεωρητικά. Βέβαια, σίγουρα δεν έχει ανταμυφθεί κανείς. Όσοι ασχολούνται με το χώρο μας, κανένας δεν ανταμείβεται όπως πρέπει, γιατί θέλει πάρα πολλές θυσίες, πολλά χρόνια προπονήσεις. Πολλά έξοδα γενικότερα για την όλη προετοιμασία. Και πολλά είναι και προσωπικά σας. Και προσωπικά είναι. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να κυνηγήσουμε το όνειρό μας στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πότε θα σε δούμε να παίζεις ένα αγώνα στη Φιλανδία, λοιπόν. Αυτό είναι το σημαντικό της όλης υπόθεσης. Μου φτιάξανε την άδεια αφού γύρισα, mm-hmm. μετά από ένα μήνα. Μου στείλανε τα χαρτιά. Ωραία. Ό,τι χρειάζεται για να βγάλω άδεια. Και πότε περιμένουμε να μας κλείσουν αγώνα. Με το καλό Φλεβάρι. Τέλεια. Σε διοργάνωση CBU. Τετράγυρο. Για αρχή. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Ανυπομονούμε να σε δούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία για αυτό. Εννοείται. Πόσους αγώνες επαγγελματικούς έχεις κάνει? Επαγγελματικούς 4. 4. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν αυτός που, άσχετα από το αποτέλεσμα, εντάξει, νικητήριο θα ήταν, αλλά ποιος πιστεύεις ότι σαν αγώνας ήταν αυτός που σε πήγε από εδώ και ξαφνικά σε πήγε εκεί?
Όσο πιο πολλές νίκες έχουμε, σαφώς είναι κάτι θετικό στην καριέρα μας. Αλλά υπάρχουν κάποιοι αγώνες που λες ότι, Αλέξανδρε, ξέρεις κάτι, με αυτό έκανα τον μπαμ. Με αυτό έκανα το εκτείναγμά μου με αυτόν τον αγώνα. Γιατί είχα αυτόν τον αντίπαλο, γιατί κανείς δεν το πίστευε, γιατί ήταν έτσι η οργάνωση και δεν ξέρω ότι. Το μπαμ μου έγινε με τον Νίκο Τοχίσεν στο Ήμπο. Στο Ήμπο το 3. Το φοβήθηκες. Στους αγώνες σου, εντάξει, γενικότερα. Είναι γνωστός αθλητής, είναι καλός αθλητής, διακεκριμένος. Και σίγουρα εκείνη την περίοδο είχε και μεγαλύτερο όνομα από τον Παύλο. Ναι. Γι' αυτό, όταν κάποιος αθλητής. Και είναι... το επέλεξες όμως για σένα. Είναι πολύ ντριγκαδόρικο, δεν είναι για εσάς να μπείτε με ένα πολύ δυνατό παίχτη. Ναι, τον είχα κερδίσει σε ερασιτεχνικό. Είχαμε κάνει πραβατζή. Είναι σαν ένα φιλικό στο ερασιτεχνικό όμως. Mm-hmm. Και μόλις πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε τα επαγγελματικά, αμέσως θέλανε ρεβάνς. Προπονηθήκαμε πάρα πολύ έντονα με τον Νίκο Τεκιδάκο και τον Δημήτρη Ξερικό, εννοείται. Παίξαμε το παιχνίδι, νικήσαμε χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη κούραση, με σταθερά πράγματα. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα ονόματα και είναι από τα καλύτερα ονόματα ο Νίκος, είναι και φίλος μου. Στην κατηγορία μου ήταν πάρα πολύ δυνατό όνομα, τον κέρδισα και πιστεύω ότι με αυτόν τον αγώνα. Έκανες αυτό τον μπαμ. Τελικά στους αγώνες σας είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε πολύ δυνατούς αντιπάλους, ακόμα και αν χάσετε. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, εγώ για μένα που είμαι απ' έξω. Αν παίξεις με ένα καλύτερο από σένα, δεν σε νοιάζει χάσεις κερδίσεις. Και στην τελική είσαι το outsider. Δεν έχεις τέτοιο άγχος. Το λέω γιατί... Ενώ αν εσύ είσαι ο καλύτερος, ξέρεις τι άγχος είναι. Ναι, και ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί σε αγώνες άσχετους, δεν θέλω τώρα να πω γιατί θα καταλάβουν για ποιο όνομα μιλάω. υπάρχει ένας πρωταθλητής ο οποίος κερδίζει τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά παίζει όμως συνέχεια. Τα τελευταία 10 χρόνια. Παίζει όμως συνέχεια με την Κουμπάρο Μπεμπέκα. Δηλαδή, όταν εμένα με βάλεις να παίξω με την Εύη τη Χιλά, πάντα νικητής θα βγαίνω. Κατάλαβες. Μπορεί να κάνει κανένα ύπουλο χτύπημα. Μπορεί, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι καλύτερο να επιλέξουμε έναν δυνατό παίκτη και ας χάσουμε παρά να βγαίνουμε νικητές επιλέγοντας κάτι το οποίο είναι εδώ και εμείς εδώ. Να βγεις νικητής με τον καλύτερο παίκτη. Γιατί εγώ στο εξωτερικό δεν σου είπα ότι έχω κερδίσει όλους τους αγώνες, αλλά έπαιζα πάντα με τα τόπο ονόματα του εξωτερικού. Γι' αυτό και έχω γίνει γνωστή, ξέρω, ειδικά στο εξωτερικό. Σαφώς, αλλά όμως αυτό σου δίνει και αυτό λέμε το προβάδισμα. Αυτό ανεβαίνεις και η εμπειρία. Ποιες είναι οι θυσίες που τα νέα παιδιά που σε βλέπουν, γιατί για πολλά νέα παιδιά είσαι ίνταλμα, γιατί είσαι νέο παιδί, γιατί έχεις κάνει γρήγορο το πέταγμά σου. Ποιες είναι οι θυσίες που πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος που θέλει να ξεκινήσει? Ξέρεις, εμένα, ας πούμε, και τα τρία μανιψάκια πηγαίνουν σε σχολή kickboxing. Γιατί και μέσω του φίλου μας του Δημήτρου Χρυσόπουλου και μέσω του μπαμπά τους και αυτά θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Και λένε, α, εγώ θύε αυτόν που είχες φέρει, τον βλέπω και στα YouTube, εγώ θα γίνω έτσι κτλ. Σε αυτά τα νέα παιδιά, τι πρέπει να τους πούμε από την αρχή, ότι άκου, αν θες να το πάρεις σωστά, να ξέρεις από σήμερα ότι. Και ξεκινάμε να τους απαριθμούμε. Το να το πάρει σωστά και να ξεκινήσει να κάνει κάποιους αγώνες ή να το δει πιο μεταγενέστερα για κάποια πρωταθλήματα και το οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει θυσίες στο θέμα ξεκούρασης. Είναι σίγουρο αυτό, είναι το σημαντικότερο για μένα. Δεν κάνεις όμως και άλλη δουλειά. Δεν κάνεις και άλλη δουλειά, ναι, σίγουρα δεν γίνεται. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Golden Corner. Είμαι δάσκαλος στο τμήμα του kickboxing. Αυτό όμως είναι μέσα προπονήσεις, όπως η Μαρία όλη μέρα. Ενώ δεν είσαι σε μια άλλη επιχείρηση που πρέπει να πηγαίνεις 8ωρο. Όχι, είμαι σε ένα γυμναστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκουραζόμαστε, θέλει καλό φαΐ, θέλει καλό ύπνο. Όχι εξόδους ιδιαίτερες. Προσοχή στα πάντα. Όχι εξόδους γενικότερα ή ας πούμε μόνο την περίοδο που προετοιμαζόσαστε. Εγώ επί 6-7 χρόνια που έκανα πρωταθλητισμό, όχι εξόδους γενικότερα. Δεν είχα δεν δύο μήνες. Τώρα, πούμε, οι πιο νέοι παίζουν ένα αγώνα δύο μήνες. Δύο μήνες λέει δεν βγήκα. Καλά, εγώ δεν έχω βγει 6 χρόνια. Είναι παιδιά όμως και αυτό πραγματικά πολύ μεγάλη θυσία να μην μπορείς να πας στενά. Να μην μπορείς να φας τα πάντα. Να μην μπορείς να πας στενά, να μην μπορείς να φας. Να μην μπορείς να κάνεις τίποτα γενικά. Υπάρχει αθλητής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Που να μπορεί να τρώει, ναι. Οι βαριοί αθλητές, αυτοί που είναι πάνω από τα 100 κιλά, τρώνε ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, αλλά μπαίνουν με μια άλλη φιλοσοφία όμως, δεν μπαίνουν με τη δική σας. Ναι. Υπάρχει αθλητής με τον οποίο θα ήθελες κάποια στιγμή στο μέλλον να βρεθεί τέτα-τέτ πάνω στον αγώνα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με όποιον βρεθώ τέτα-τέτ πάνω στον αγώνα. Εγώ ίσα-ίσα για μένα είναι κίνητρο αυτό. Πες μας έναν όμως που θαυμάζεις και θα ήθελες να βρεθείς απέναντί του κάποια στιγμή. Είτε είναι εφικτό, από θαυμασμό είτε δεν έχει να κάνει. Και ναι, φιλικό. Ναι. Είτε είναι εφικτό, είτε ανέφικτο αυτό. Δηλαδή μπορείς να πεις και έναν αθλητή του εξωτερικού, ρε παιδί μου, και ας είναι ανέφικτο, ξέρεις, κάπως έτσι. Για μένα, για Ελλάδα, ήθελα πάρα πολύ και το ζήσαμε αυτό πριν παίξει ο Δημήτρης Ξερικός με τον Αθουμανή, με τον Μιχάλη Αρναούτη. Mm-hmm.
Μεγάλο επίπεδο. Και καλός αθλητής. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Για μένα είναι το ειδωλό μου στην Ελλάδα. Από εξωτερικό θα ήθελα να μοιραστώ το ring με τον Μικέλ Κότο, έστω για ένα sparring. Είναι πυγμάχος στην Αμερική. Εντάξει, έχεις μεγάλα όνειρα και είναι καλό αυτό. Θα πας μπροστά λοιπόν. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή είναι, γιατί όχι. Να το καταφέρεις. Ναι, Μαρία, σε παρακαλώ να μεσολαβήσουμε. Να πάμε εκεί πέρα με την κάμερα λοιπόν. Και να κάνει ένα sparring. Δεν το κατάλαβα. Δεν έχουμε λεφτά να πάμε ένα εξωτερικό. Ο Αρναούτης παίζει τώρα και στις 19 και όλα σε 19 Μαρτίου, ναι. Θα το κανονίσουμε. Θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό που τι είναι αυτό που περιμένεις μέσα από όλο αυτό το οποίο σου έχει το 90% της καθημερινότητάς σου έτσι πάρει, απορροφήσει. Αλήθεια, τι περιμένεις. Δηλαδή, αν εγώ σε συναντήσω μετά από 15 χρόνια και κάνουμε πάλι μία ακόμα συνέντευξη, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος τότε να μου πεις και να μου πεις, Αλέξανδρε, θυμάσαι κάποτε σου είχα ζητήσει αυτό και τώρα νιώθω ότι, okay, έκανα αυτό. Ίσως κάποιο τίτλο, ίσως κάποιο αγώνα, ίσως κάποια νίκη. Σίγουρα εγώ κυνηγάω, όπως είπα και πριν, το εξωτερικό. Εγώ θέλω να πάω να κάνω παιχνίδια στο εξωτερικό. Θα ήταν ό,τι καλύτερο να φτάσω και στο εξωτερικό. Τα παιχνίδια στο εξωτερικό πληρώνονται σαφώς πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Ανάλογα. Ανάλογα τη χώρα, ανάλογα τη διοργάνωση, ανάλογα τον αγώνα. Μπορεί να σε main event, εννοείται θα πληρωθείς. Μπορεί να σε ένα pre-game. Μπορεί το Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις και πρέπει να τις συνδυάσω όλες. Θα πάμε να δούμε και βίντεο καταπληκτικά που έχουμε ετοιμάσει. Θέλω να μου πεις, κάνουμε όλοι γι' αυτό. Δηλαδή, έχονται νέα παιδιά στη σχολή, εντάξει. Έχονται μπαμπάδες και μαμάδες που σώνουν τα παιδάκια τους. Τα δοκιμάζουμε τα παιδάκια. Τα βάζουμε τα δέρμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωραία, και τι γι' αυτό μην φέρετε. Θα πας σε μια μαμά και θα της πεις κάτι, μην μου το ξαναφέρεις το 10χρονο ή το 11χρονο σου, γιατί δεν πάει, μα δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά το παιδάκι είναι μικρό, το βοηθάει ο δάσκαλος να πάει. Όσο πάει, δεν χρειάζεται όλοι να πάνε για αγώνες, όλοι για πρωταθλητισμό. Το να κάνει ένα παιδάκι προπόνηση. Χρειάζεται να βλέπετε νεύρο, αυτό που λέμε. Όχι, νευρικότητα, άμα δείχνεις ενδιαφέρον, όλα γίνονται. Πρέπει να δίνουν τα παιδιά ενδιαφέρον. Και το να μην δείχνουν ενδιαφέρον, στο δάσκαλο είναι να το κάνει το παιδί να δείξει ενδιαφέρον. Κατάλαβες, δηλαδή, όταν είναι παιδάκι, εξαρτάται από δάσκαλο. Να το κάνει, να το αγαπήσει, να το θέλει κτλ. Τώρα, ταλέντο να μην έχει τα παιδάκια, ό,τι για να του βάλει να κάνουν, το κάνουν. Ως δάσκαλος, Παύλο, τι είναι αυτό που έχεις βάλει ως φιλοσοφία από τότε που επαγγελματικά επιλέγουν τα δικά σου μαθήματα. Δηλαδή, τι έχεις πει, ότι εγώ ως δάσκαλος θα έχω πάντοτε στο μυαλό μου αυτό. Είναι οι τεχνικές που δουλεύουμε. Κοιτάω να τους έχω πάντα με το κεφάλι χαμηλά. Να μην μπαίνουν αέρα, είτε κάνουν αγώνες είτε όχι. Αυτό είναι κοινοτροπία σας όμως, ότι πρέπει να είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι. Είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Θες να πετύχεις, προχωράς όπως σου λέμε. Γιατί δεν ξέρω, είμαστε αρκετοί δασκάλοι που μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά. Όπως σου λέμε, προχωράς με τις θυσίες που πρέπει να κάνεις να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο που επιθυμείς. Αν θες για γυμναστική. Πάλι και αυτό γίνεται. Εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελευταία, λες, το έχεις γυρίσει και στο box. Ποια είναι η διαφορά για μένα, άμα θέλω να το παίξω λίγο άσχετος? Γιατί δηλαδή είπε η Μαρία ότι τελευταία όμως. Όχι, τελευταία. Έχει παίξει και αγωνιστική kickboxing, δεν έχεις παίξει kickboxing. Ναι. Απλά πιο πολύ το άθλημα του Νίκου είναι πυγμαχία. Είναι του box. Του Παύλου. Του Νίκου, ο Νίκος ποιος είναι? Ο Γιδάκος. Ο Νίκος ο Γιδάκος. Να, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Έχει διαφορά για έναν που δεν ξέρει και μας ακούει? Η πυγμαχία με το χωρέα. Πάμε να τις πούμε. Δηλαδή γιατί. Το kickboxing έχει και πόδια. Η πυγμαχία έχει μόνο χέρια. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι κάτι, είναι λίγο διαφορετικό άθλημα. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, αλήθεια? Άσε τι λένε, τι λέει ο κόσμος και οι προπονητές και όλοι αυτοί που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν. Εσύ μόνος το κοιταχτείς στον καθρέφτη και πεις να μιλήσεις για σένα. Ποια είναι τα δυνατά σου? Ναι, γιατί δηλαδή το. Ναι, κοίτα, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Περίμενε, το ξέρεις ότι εγώ δεν έχω μαλώσει ποτέ, ρίχνω μια ματιά και πέφτουν κάτω. Δεν έχει χρειαστεί να κουνήσω ούτε αυτό το δαχτυλάκι μου. Βέβαια, τη ματιά δεν τη δείχνω σε εσένα που έχεις, τη δείχνω σε εκείνον που θα έρθει. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Δηλαδή, δεν τη ρίχνω σε εσένα που είχες να με φας, τη ρίχνω σε εκείνον που θα σε φάει. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβες το σκεπτικό μου. Με μία ματιά τα δηλύνω όλα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για πες. Για μένα πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μου σημείο είναι η ταχύτητα. Ταχύτητα και γρήγορη αντίληψη. Αυτό που λέμε. Το αυτό ότι... σε βοηθάει και ο σωματότυπός και τα κιλά, Ναι, με βοηθάει. Άμα ήταν 100 κιλά, θα ήταν γρήγορο, πώς το ναι, πεις. Αυτό λέω, παιδιά, ότι κάποιοι άνθρωποι τους βοηθάει πάρα πολύ. Η τεχνική που υποστηρίζεις είναι ότι μπαίνουμε στην αρχή. Είσαι επιθετικός ή αμυντικός? Μ' άρεσε η ερώτησή σου πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, θα με κρατήσεις και φέτος. Ήτανε... Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτσε κάνουμε, θα μιλήσω λιγάκι με τον παραγωγό. Ναι, για πες και αν με κρατήσετε και εμένα άλλη μια χρονιά. Κάτσε θα κάνουμε για σένα. Για πες. Εμένα το στυλ μου είναι επιθετικό.
Από τον πρώτο γύρο μέχρι και τον γύρο που θα τελειώσει το παιχνίδι. 3, 4, 5, 6. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να κρατήσει λίγο δυνάμεις. Ξέρεις, έχω δει κάποιους αγώνες. Μα γι' αυτό προπανιόμαστε μέρα νύχτα. Για να παίζουμε συνέχεια επίθεση. Φτιάχνουμε τη φυσική κατάσταση. Δεν κάθεσαι να μετρήσει ένα σημείο, δύο σημεία. Μετράς την επιθετικότητα την ώρα που παίζεις ένα επαγγελματικό παιχνίδι. Μετράει πιο πολύ επιθετικότητα. Αν έχεις το κέντρο του ring. Όλα αυτά. Δηλαδή, απλά υπάρχουν κάποιοι αθλητές που λένε ότι ξέρεις κάτι. Και θέλω ναι, ονόματα και. Αν έχει φάει τάβλες, δεν πειράζει. Άστονα στον πρώτο και εκεί που νομίζει ότι αυτό. Στον τελευταίο τον ισοπαίδωσα και το κάνουνε. Το έχω δει στους αγώνες ζωντανά. Κάποιες φορές, οκ. Okay, πετυχαίνει. Αλλά είναι δύσκολο και αν φάει εσύ την ξάπλα στον πρώτο γύρο. Ήμουνα σε κάτι αγώνες πρόσφατα και Οπα, έλεγα. Σε ποιους αγώνες δεν μπορώ να σου πω. Εσύ ποιες αγώνες. Γιατί δεν ήμουνα κάτω στον κόσμο, Μαρία. Υπήρχε λόγος που έβλεπα λίγο από το παραθυράκι πάνω. Έτσι, γι' αυτό το ρώτησα έτσι. Γι' αυτό. Ήμουνα λοιπόν σε αυτούς τους αγώνες που δεν με είδε και κανείς. Επίτηδες, γιατί δεν ήθελα να φανεί ότι ήμουνα. Και έβλεπα να τη στρώει ένας δικός μας άνθρωπος. Και έλεγα, είναι δυνατόν, παιδιά, λέω, γιατί δεν του τυχώνει. Και μου λέει, άστονα, θα δεις τον τελευταίο γύρο. Και σηκώθηκε στον τελευταίο γύρο και τελείωσε. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο υπέρ. Υπάρχουν όμως και άλλοι που γύρο, με το που θα μπουν, τη σχόλουν αμέσως για να σε βγάλει νοκάουτ, δηλαδή τάκ, τάκ, τάκ και το ξεπετάξαμε το θέμα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό στον τελευταίο γύρο, αν τι δεν γίνεται. Γίνει. Γι' αυτό λέμε τα παίζεις όλα για όλα. Τι σκέφτεσαι κάτι εκείνες τις στιγμές που πραγματικά πάντα ήθελα να το ρωτήσω. Σκέφτεσαι κάτι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχεις το μυαλό σου σταματάς τα πάντα, συγκεντρώνεις στο στόχο σου, να κάνεις ένα ωραίο παιχνίδι πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθείς, άσχετα το αποτέλεσμα και σίγουρα θες το αποτέλεσμα και να βγεις νικητής εσύ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό που είπαμε και πριν, δεν υπάρχουν φιλίες μες στο ring, ούτε συγγένειες. Απ' έξω από το ring μπορεί να είμαστε καλύτεροι φίλοι μέσα στο ring. Αυτό εγώ δεν θα το καταλάβω ποτέ όσα χρόνια και να συναντηθούμε με όλους εσάς. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Εμείς τώρα να μιλάμε, να είμαστε φίλοι και να μας βάλουν να παίξουμε σε έναν αγώνα. Λοιπόν, και μέσα στον αγώνα στην να στη σκόνω και να μου τη σκόνεις. Στην προπόνηση, εγώ θα σου πω στην προπόνηση. Παιδιά, δεν μπορώ, λάθος, δεν μπορώ να μπω σε αυτή την νοοτροπία. Δεν μπορώ. Κατά λάθος έσπασα το ζυγωματικό. Μπαίνει, κάνω μια κόντρα, έσπασα. Τι να κάνω. Κατά λάθος ήταν. Παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε αυτή και γι' αυτό δεν ασχολούμαι και με αυτά καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορώ ούτε σε προπόνηση που μου λένε και πόσε φορέ μου έχει πει να μπω. Θα το ήθελα πολύ, αλλά αφήστε με να παίζω μόνο μου. Δεν μπορώ τώρα να το απέναντίσω και να στη σκόσω, να μου τη σκόσω. Τα κάνουμε ωραία. Αν φαινόμαστε ωραία, έχω κάτι πελάτες και μου κάνει το κροσέ δεν μ' αρέσει, δεν φαίνομαι ωραία λες στον καθρέφτη. Έτσι θα λες και εσύ, αυτή η κίνηση δεν μου ταιριάζει. Σε αυτό το άθλημα, εάν δεν τις φας και αν δεν κοπεί κάτι και, δεν, και είσαι πλήρως αρτιμελής, κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι. Όχι, γιατί το λες αυτό. Όχι, δεν αυτό απαραίτητο. Παιδιά, εγώ νομίζω σε ότι όλοι παρακαλώ, οι καλοί αθλητές. Δεν θα λες τέτοια πράγματα. Στον κόσμο εμείς δεν βγάζουμε τέτοιο πρόσωπο. Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να θεματσαριστείς, είπα ότι αν δεν τις φας, δεν μπορείς να μάθεις. Δηλαδή είναι σαν να σου πω ότι θα γίνεις καλή παρουσιάστα με το να κάνεις μια ώρα το χρόνο εκπομπή. Γίνεται. Το πιάσα το υπονοούμενο, πάμε στο προηγούμενο θέμα. Όχι, όχι, δεν το λέω, το λέω πραγματικότητα. Ναι, το λέω για μία εκεί στο έψιλον, αλλά εντάξει δεν έγινε να κάνουμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι, παιδιά, αν δεν, πραγματικά δεν λιώσεις μέσα εκεί, δεν μπορείς όσο και καλός από τη φύση σου να είσαι αθλητής, να μου πεις ότι διαπρέπεις. Δεν γίνεται. Ναι, να λιώσει, δεν χρειάζεται να σα πω. Είναι σαν ξύλο. Ένα μοντέλο που αν δεν λιώσει τα κούνια στην πασαρέλα, όπως λένε οι μεγάλοι σχεδιαστές, δεν παθαίνει να περπατάει. Όσο και αν τη φύση το έχει. Έτσι τα παραδείγματά σου εύστοχα. Μπράβο. Ναι. Θέλω να μου πεις, θα πάμε και σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα συνδεθώ, να σε ετοιμάσω κάτι διαφορετικό έτσι λίγο να ξεκουραστείτε, να πιείτε το καφεδάκι μας, έχουμε τα αυτά. Υπέροχα, υπέροχα. Τα πάντα, σας αρέσει πολύ και η, η μπισκοτιέρα μας. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και θα γυρίσουμε με βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το βίντεο που θα δούμε πριν σε ξανασυναντήσουμε είναι ένα βίντεο το οποίο μας δείχνει. Ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από τα επαγγελματικά παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα. Και στο καπάκι είναι. Και είναι και το βιντεάκι που βγάλανε όταν πήγα Φιλανδία σαν επαγγελματίας πυγμάχος. Το θέλουμε ένα πρόμο για τη σχολή εκεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτά και επιστρέφουμε. Με Παύλο Παΐσιο, Μαρία Πανταζή, Εφόλης της Ύλης. Κλείνουμε έτσι με ένα δεκάλογο. Θα κλείσουμε για να τον προετοιμάσετε. Τύπος που ένας καλός αθλητής για να μπορέσει να έχει θεμητό αποτέλεσμα αλλά και μία μικρή ή μεγαλύτερη καριέρα, τι πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του. Μείνετε κοντά μας, μικρή και μεγάλη, αξίζει. Υπάρχει ένας καφές που είναι πολύτιμος μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Τζίμα Διαμάντε, Πέρλα Νέρα, Ρουμπίνο, Άμπρα. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια του Τζίμα Καφέ.
μέσα από 4 μοναδικές ποικιλίες. Ελαστικά μοτό περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Στα μάτια και ξεκινάει με πουλές αναστραβή. Δεν μπορείς να τον εφτάσεις εσύ, γιατί σε 10 δευτερόλεπτα σε στείλε για σκότωμα. Βάνισε το όνομα πολύ εξάγουστο, όπως για τους άνεξ όλοι δίνουν σεβασμό. Γιατί το διευθύνω εγώ, σάκησε τους προ. Είμαστε μαζί σου, θα το σκεφτούν πολύ καλά. Σιθάνε αντιπαλί σου, be careful boy. Μπροστά σου ο Παύλος μοιάζει με cowboy. Be careful boy. Μπροστά σου ο Παύλος μοιάζει με cowboy. Μοιάζει με cowboy. Τρομάζεις μόνο με την ιδέα. Η σημερινή σου μέρα θα είναι η πιο μοιραία. Πάνισε, πάντως λένε όλοι απ' την εξέδρα. Απόψε παίζει στη δικιά σου έδρα. Κάτω να αναβγάλει τη ρεζέρβα. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Μέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Μέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Σαν να πατάς τη σκανδάλη. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Σκέψου το καλά, στο ring θα πεις. Πέφτουν αστραφές, ούτε κάπου θα τις δεις. Δεν μπορεί να σε σώσει, ούτε ο διαιτητής. Και το team σου θα λέει, μαγκαρές την πεις. Δίνεται με Lone's Day, όχι με Fox. Ανάξ το rap, πάνισε στο box. Πολλοί το σέβονται, γιατί το φοβούνται. Γιατί αν χαλαστούν, τότε τιμωρούνται. Κάτσε τρελέ, κάνε του μπέ, πριν αρχίσουν τα κρόσε. Δεν είναι πια ο τύπος που ξέρες από το σχολείο. Είναι αφοσιωμένος σε αδιακρίσεις και βραβείο. Τα χέρια του ρεμάν, πετάνε δύο-δύο. Θα σε διαλύσει, θα σε διαλύσει. Στο ψευτικό το τσαμπουγά σου αυτός έχει τη λύση. Μαχητής που δίψα για αίμα. Με τη τεχνική που σε βγάζει από το θέμα. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Μέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Μέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Μέρα νύχτα μες στο ring, την νίκη θα την πάρει. Όταν στο ring ανεβαίνει δεν μιλάει, απλά κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια. Και ξεκινάει με πουλές αναστραφή. Δεν μπορείς να τον εφτάσεις εσύ, γιατί σε 10 δευτερόλεπτα σε στείλε για σκότωμα. Βάνισε το όνομα πολύ εξάγουστο, όπως για τους άνεξ όλοι δίνουν σεβασμό. Γιατί το διευθύνω εγώ, σάκησε τους προ. Είμαστε μαζί σου, θα το σκεφτούν πολύ καλά. Σιθάν αντιπαλί σου, be careful boy. Μπροστά σου ο Παύλος μοιάζει με cowboy. Be careful boy. Μπροστά σου ο Παύλος μοιάζει με cowboy. Μοιάζει με cowboy. Τρομάζεις μόνο με την ιδέα. Η σημερινή σου μέρα θα είναι η πιο μοιραία. Πάνισε, πάντως λένε όλοι απ' την εξέδρα. Απόψε παίζεις στη δικιά σου έδρα. Κάτω να αναβγάλει τη ρεζέρβα. Πάνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να
τη βάρη. Πόνισε, τιμωρία θα σε βάλει. Πάνισε, σαν να πατάς τη σκανδάλη. Μέρα νύχτα μες στο ρίγκ η νίκη θα μου πω. Το αποφάσισα και προσκαλώ τον Ernesto Χουστ. Δεν θα παίξω τώρα εγώ. Θα πάω κατευθείαν, Μαρία. Εντάξει, θα τον φέρουμε σεμινάρια, Αθήνα. Ναι, ωραία. Θέλω να έρθω να φωτογραφηθώ. Βεβαίως. 13 Φλεβάρι και λοιπόν, Μάρτι στη Γόρση. Οκ, θα φωτογραφηθώ. Λοιπόν, Παύλος Παΐσιος εδώ κοντά μας. Αυτό που έχω να τονίσω εγώ, συνεντευξιάζοντας εσένα αλλά και γνωρίζοντας από πολύ κοντά κάποιους ανθρώπους, πάντα τους πρωταθλητές, ξέρεις, αν δεν είναι πρωταθλητής κιόλας δεν μπορώ να το κάνω και παρέ. έχω και αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, ναι. Είναι ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι που γνωρίζετε την πραγματική δύναμη στη ψυχολογία σας και στην προσωπικότητά σας, είστε πάρα πολύ low profile και όταν σας μιλάει κάποιος, νομίζω ότι μιλάει σαν ένα μικρό παιδί. Μπορεί να σου δηλαδή, εγώ όταν σε είδα να στείλουμε και τα φιλιά μας στο φίλο μου το Σόλωνα, Σόλωνα, σε αγαπώ, σε λατρεύω, το ξέρεις, σε φίλος καλός. Ο Σόλωνας είναι από... πώς το κατάστημα, γιατί τον έχω σαν φίλο. Είναι το κατάστημα στην οίκια της Lonsdale. Ωραία. Πέρατε από το κρατικό. Όπου είναι και πάρα πολύ καλός φίλος, αλλά και ένας άνθρωπος συνεργάτης μου χρόνια. Με ντύνει αθλητικά. Και είναι και πάντα δίπλα στον Παύλο πολλά χρόνια. Το Μαργκό Θεσσαλονίκη μέντησε. Ναι. Είδες. Να πω ευχαριστώ κι εγώ. Να πεις κι εσύ. Να πω ευχαριστώ λοιπόν, στο Μάρκο. Εννοείται. Όπου θέλεις να λες ευχαριστώ καλά. Στην Αυστραλία παίζουμε. Πες και εκεί σε έναν καγκουρό κάτι. Να πω και στην Αυστραλία. Ναι, έχω πολλούς φίλους εκεί. Πολλούς λοιπόν. Φαν. Θέλω να πω το εξής. Ότι με μία φίλη μου λοιπόν που ήμουνα, που δεν τύχαινε να ξέρει τον Παύλο, μου λέει, λέω ένα λεπτό, λέω γιατί είναι ο Παύλος να το χαιρετήσω, γιατί έχουμε και εγώ την επόμενη εβδομάδα. Α, μου λέει, τι κάνει το παιδί αυτό. Λέω, ο Παύλος ο Παΐσιος, ο πυγμάχος, λέω που είχε κάνει ο Δημήτρης το θέμα. Αυτός είναι. Δεν το είχα καλέ. Αλλιώς είναι μες στο ring, μου λέει. Ήμουνα με την Μπάρμπαρα, την Γύρκη. Λοιπόν, λέω, μα τώρα δεν τον είδες μες στο ring, λέω. Εντάξει, γι' αυτό. Έχει σχέση η Μπάρμπαρα. Λέει, μα είναι τόσο γλυκούλης. Λέω, και τι θέλεις να μου μιλάει και να μου χώνει καμιά. Μιλάγαμε. Ξέρεις, μας έλεγε λίγο έτσι, μιλήσαμε έξω. Θέλω να σου πω ότι όλοι οι άνθρωποι είστε πολύ ήρεμοι. Αυτό είναι για να κρατάτε δυνάμεις μέσα στο ring ή έτσι είναι τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία του κάθε αθλητή. Δεν είναι όμως και μια φιλοσοφία που περνάτε και στα δικά σας νέα παιδιά. Σίγουρα. Ότι όταν είμαστε εδώ πέρα μπορεί να χτυπιόμαστε να κάνουμε. Δεν περπατάμε στο μαγιά μου. Τι θες, καλημέρα, ναι. Δηλαδή... Αφού μπορούμε να ξεδώσουμε την προπόνηση, μας στύβουνε, μας λιώνουν το αίμα, μας το πίνουνε. Ναι, ίσως και γι' αυτό μετά στην υπόλοιπη ζωή σας είστε πάρα πολύ low profile. Αλήθεια, έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ την εσωτερική σου δύναμη και την τεχνική πιθανό να σου χρησιμεύσει για κάτι που έγινε στον δρόμο, στην παρέα, στο φίλο, στο δικό σου άνθρωπο, στο γνωστό. Σαν έφηβος δεν υπάρχει παιδί, πιστεύω, ειδικά άντρας. Που να μην έχει εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Στον δρόμο, σίγουρα. Πήγαινες με μια άλλη σιγουριά γιατί ήξερες και πέντε τεχνικές. Ή τελικά εκεί δεν έκανες τεχνικές και έκανες το αντριλίκι. Γιατί ξέρεις, έχω δει και φοβερούς πρωταθλητές που τελικά δεν χρησιμοποιούν τίποτα από την τεχνική. Χρησιμοποιούν τον αντρισμό εκείνη την ώρα που τους τη βάρεσαι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αν μπορείς να αυτοσυγκεντρωθείς, αυτό εννοώ. Δεν κοιτάω την αυτοσυγκέντρωση τόσο. Τότε ήμουν και μικρός ηλικιακά. Τα αγοράκια είναι πιο έτσι. Γίνανε κάτι σκηνικά. Βέβαια, φαντάζομαι ότι η φιλοσοφία στο που έχουμε συζητήσει είναι να αποφεύγεις κάτι τέτοιο πλέον. Σίγουρα. Γιατί μπορεί ένα χτύπημα, και αυτό θα το πούμε ως πραγματικά να το κοιτάξετε καλά, δηλαδή ενώ θέλω να το ακολουθήσετε, ότι πραγματικά έχει δείξει ιστορία ότι ένα επαγγελματικό χτύπημα που εκείνη την ώρα εσύ να σου βγαίνει γιατί έχεις λίγο τα νευράκια σου, γιατί είσαι ο Παύλος, είσαι ο Αλέξανδρος, είσαι η Μαρία και δεν μπορεί να ανεχτείς, ας πούμε, κάτι, έχει κοστίσει ζωές ανθρώπων και μετά αυτό σε ακολουθεί για χρόνια και δεν αξίζει και τον κόπο. Έτσι. Δεν αξίζει και τον κόπο πραγματικά.
Έχουν διαλυθεί δηλαδή και οικογένειες για χτυπήματα για. Παύλο, πες ότι άμα εμείς χτυπήσουμε, τα χέρια μας θεωρούνται όπλα και μετά μας χώνουν μέσα. Ναι, είμαστε. Άρα δεν μπορούμε να χτυπήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα με έμεσο τρόπο. Σε ευχαριστώ που το ολοκληρώνεις. Ότι, ότι εγώ το να χτυπήσω μια μπουνιά, θα πούνε: OK, εντάξει, χτύπησε μια μπουνιά, OK, θα το δούμε. Άμα όμως εγώ ήμουν πρωταθλητής του kickboxing και χτυπούσα μια μπουνιά, θα σου λέγε καλά, εσύ πήγες επειδή είσαι πρωταθλητής στον άλλον, εσαπίσεις τον άλλον. Ναι, απαγορεύεται. Τουλάχιστον για μας απαγορεύεται. Αυτό όμως είναι μια ειδικία άρα του κοινωνικού συστήματος. Άρα εγώ θα παίρνω εσένα να δέρνεις, αφού για μας απαγορεύεται. Εμένα μπορείς να παίρνεις. Στην ουσία παίρνεις εμένα και περίπου 10 άτομα. Θα ρίχνεις βλέμμα όμως και θα κερδίζεις. Ναι, βλέμμα πάντα. Εγώ με το βλέμμα μόνο λειτουργώ. Είμαι αναπάντητη. Ότι τύπου μισό λεπτό να κάνω ένα τηλέφωνο γιατί με ζητάνε και έχεις ένα λεπτό θα σου πω. Λοιπόν, πολύ εκλεπτισμένα. Με το χαμόγελο πάντα αυτό το λαμπερό, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι. Λοιπόν, να έρθω λίγο τώρα στα επιπροσωπικού, δηλαδή οπα, όχι με ποια τα έχεις και τι κάνεις. Αλλά νάτα. Πόσο κολακεύονται οι γυναίκες που κυκλοφορούν έναν άντρα που βαράει. Αισθάνονται πιστεύω ασφάλεια. Στο κρεβάτι. Τι εννοείς. Τι γελάς καλέ. Συγγνώμη. Στο κρεβάτι η γυναίκα αισθάνεται διαφορετικά που είχε έναν πολύ δυνατό άντρα. Δηλαδή, πραγματικά τώρα στο λέω αυτό. Ναι. Γιατί, θα σας πω τώρα το γιατί το λέω. Είχα έναν φίλο που είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Και μία φίλη η οποία δεν ήξερε κανέναν. Ναι. Δεν ήξερε, παιδί μου, ποιος είναι ο Παΐσιος, ποιος είναι ο Γιντάκος, δεν ήξερε. Και της λέω, έχουν κάνει δύο φορές σεξ και την τρίτη της λέω να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι που δεν στο έχω πει. Είναι, παίζει MMA. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις αυτό στα κλουβιά και τέτοια, λέω ναι. Και μετά κάνουν το τρίτο κρεβάτι και μπαίνει και μου λέει, τι είχατε δώσει, λέω, τι είπα ότι κάνεις MMA. Και έκανε ένα πολύ διαφορετικό κρεβάτι. Παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι τα νέα κορίτσια ή μια γυναίκα ή ένας άντρας για σένα. Πες Παύλο, δηλαδή δεν παίζει ρόλο. Τώρα δεν το βλέπεις, μη μου πεις τώρα. Παίζει ρόλο, εντάξει, σίγουρα, αλλά. Εγώ γιατί δεν βρίσκω ρε παιδιά έτσι, να έρχονται και εμένα έτσι και να λένε. Γιατί εσύ είσαι γυναίκα που βαράει, δεν είσαι άντρας. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Αυτό δίνει μια σιγουριά, έτσι δεν είναι. Ναι. Την οποία όμως προσπαθείς να της περάσεις τη φιλοσοφία ότι κοίταξε να δεις το αν εγώ χτυπάω μες στο ring, αυτό είναι στο ring. Μην φαντάσεις ότι έτσι θα κάθομαι ακριβώς για το φίλο που σε κοίταξε ή για τη φίλη σου που τσακώθηκε εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Βέβαια πιστεύω ότι είναι και στο χαρακτήρα της κοπέλας το να μπορέσει να τα αποφύγει. Mm-hmm. Υπάρχει ημερομηνία λήξης, έτσι μια φτάνω στο τέλος εκπομπής. Υπάρχει ημερομηνία λήξης για σένα. Έχεις βάλει ένα timetable. Πότε θα ήθελες να αποσυρθείς ηλικιακά, έχει να κάνει με το πώς εσύ ή έχει να κάνει με τις βαθμίδες που μπορεί τότε να έχεις. Ηλικιακά πιστεύω ότι μέχρι τα 35, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί. Έχεις χρόνια, Μαρία. Μπορεί να. Έχω χρόνια. Μπορεί να ασχοληθείς. Γιατί μετά δεν μπορείς, δεν κατάλαβα. Σίγουρα εγώ το μόνο πράγμα που δεν θέλω είναι να μην ασχολούμαι άλλο πια με την όλη κατάσταση. Οπότε θα το τραβήξω όσο πάει. Όσο έχεις αντοχές. Απλά ηλικιακά λένε όπως και για τους ποδοσφαιριστές, παιδιά δεν μπορεί τώρα να είσαι 45 χρονών και να έχεις την ίδια δύναμη. Δεν μπορεί να είσαι να έχεις το ίδιο. Μπορεί να έχεις τεχνική να δείχνεις τα παιδιά σου, αλλά δεν μπορεί να μου πεις ότι μπορεί να σηκώνεις το πόδι ή να ρίχνεις την μπουνιά που ρίχνεις στα 22 και στα 25 σου. Μπορεί να είσαι ακόμα καλύτερος. Να είσαι πιο ολοκληρωμένος και πιο κατασταλαγμένος, ναι. Αλλά να είσαι πιο. Όπως είναι. Έχει γρήγορες κινήσεις, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί το σώμα έτσι κι αλλιώς από μόνο του δεν μπορεί 40, να σε ακολουθήσει αλλά κάποια στιγμή. 36-37. Επίπλα κουζίνας, Smart Plan, η έξυπνη επιλογή. Τώρα και νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, pamphina.gr. Μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόν. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38. Okay.
Έχεις πολλά χρόνια εσύ. Γιατί μου έχεις αναρκωθεί σήμερα τόσο πολύ? Ναι, όχι, σε ρε λοιπόν, κάτι για 35 θέλω, και θέλω καταρχήν να σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Και τη Μαρία την Πανταζή βέβαια για τη μαχητική τη στήλη. Θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου σύνθημα, με κάτι που θα ήθελες να μείνεις όσους σε γνώρισαν σήμερα ή όσους σε απόλαυσαν σήμερα πολύ περισσότερο από τον Παύλο τον Παΐσιο. Δηλαδή, αν έγραφες εσύ έτσι τον επίλογο αυτής της συνέντευξης, κάτι που θέλεις εσύ να μοιραστείς με το τηλεοπτικό κοινό. Full screen, έτσι να πει κάτι ο Παύλος και θα αποχαιρετήσω. Για μένα το να κάνουμε την τρέλα μας επάγγελμα σε οτιδήποτε κάνουμε, αυτό που αγαπάμε πραγματικά, να είναι και η συνέχεια της ζωής μας. Πολύ καλό. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Στους επόμενους αγώνες θέλουμε να είμαστε εκεί και θα είμαστε. Στη Φιλανδία, και, να μας και στη Φιλανδία εννοείται. Και να μου το πεις να έχω ενημερώσει για να πάω όπως πρέπει, καταλαβαίνεις. Με χαλιά, δάφνες, να έχεις γραφτεί, ναι, τι ακριβώς. Όλα, να έχω γράψει ένα ανάλογο ελληνικό ένδυμα και τα λοιπά. Σε ευχαριστούμε να πολύ. Να μαζέψεις ελιές. Ελιά έχω πάντοτε στο σπίτι μου. Λοιπόν, ελιά και λάδι είναι αυτό που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από κανένα σπίτι. Θα σου εξηγήσω τους λόγους μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Πανταζή. Λοιπόν, ακούστε, κάπου εδώ φεύγουμε και σας αποχαιρετούμε. Αύριο μας θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ ωραίους καλεσμένους, πολύ ωραία θέματα, αλλά και πάρα πολύ ωραίες στήλες. Νομίζω ότι σήμερα παίξαμε πολύ δυνατά και πολύ ψηλά, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Όσοι δεν άντεξαν τον ήλικο, απλά να μην δουν την επανάληψη. Φιλιά πολλά.